Πάμε, πάμε, πάμε. Αυτό το κάνετε κι εσείς με τις φωτογραφίες που κάνει η Κατερίνα Καινούργιο, το κάνετε. Εγώ δεν είμαι πολύ καλός χρήστης των social media και των application στα κινητά και δεν ξέρω. Γι' αυτό είναι ρε παλιά λέξη, μπορείς να τραβήξω μια φωτογραφία. Φέρ' την εδώ, θα την επεξεργαστώ. Και κάνει και μια άλλη το μετά. Το μυστικό με τις φωτογραφίες υπάρχει και ένα άλλο κόλπο. Τι? Που ενδεχομένως το ξέρει η Κατερίνα, απλά δεν το είπε για εμάς τις γυναίκες. Είναι παιδιά το πώς πέφτει το φως πάνω σου. Δηλαδή, αν ο ήλιος πέφτει από πίσω σου. Εντείνει την όψη της κυταρίδας. Γενικά ο φωτισμός και από πού, οι γωνίες του ήλιου και αυτά δίνουν άλλη εικόνα. Άλλη εικόνα. Δεν έχει τύχει να έχετε έναν καθρέφτη στο σπίτι σας με περίεργο φως από πάνω και να δείχνει πιο έντονα την όποια τέλεια έχετε από κάποιον άλλο καθρέφτη. Εγώ νομίζω μέχρι χθες ότι φταίει ο καθρέφτης. Κάθε φορά που βγάζετε μια φωτογραφία προσέχετε όλα αυτά. Κάθετε σκηνοθεσία που πέφτει το φως, τι αυτό μετά. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάθομαι να φωτογραφίζομαι από πίσω. Αλλά αν τύχει και θέλω να πάρω μια φωτογραφία το κορμί, εντάξει, δεν θα πάω και κάτω από το κακό. Αν δώσω μια φωτογραφία από μπροστά, αν θα πάλι φαίνεται αν έχεις κάτι. Κατάλαβες. Αλλά γενικά υπάρχουν τόσα. Πώς τα λένε, ρε παιδιά. Εφέ πια στα κινητά. Που νομίζω μπορείς να φαντάζεις τι από. Τι να κάνει και το εφέ καμιά φορά, γιατί την είδε. Όταν είσαι αμακιγιάριστος, δεν βάζεις κάτι φίλτρα που φαίνεσαι. Μέρη μου, εσύ τα ξέρεις. Πάρα πολύ λαμπερός, πάρα πολύ ωραίος. Και στο μοντάζ το έχουμε. Αυτά. Και στο μοντάζ τα έχουμε αυτά. Δηλαδή, αν πας σε μια συνέντευξη και είναι λίγο κακοφωτισμένη. Εμείς είχαμε κανένα δύο παρουσιάστρες στο Alper που απαιτούσαν πάντα να γίνεται το μοντάζ τους με glow. Δεν τα πω ονόματα. Τώρα που είναι το glow. Η μία είναι σε ένα κανάλι, η άλλη είναι. Το glow. Λίγο θολό. Το glow είναι ένα εφέ το οποίο στο μοντάζ ουσιαστικά σου χαρίζει μια λάμψη. Γρηγοράκι, βάλε μου λίγο glow. Και φαίνεσαι πιο λαμπερός. Δεν έχεις ανάγκη.